Καλό θέλω να σας διηγηθώ, κοπέλια μου, πως έχασα τον άντρα μου. Να μας πεις, βεβαίως. Δεν τα κατά θα σας τα πω. Να το βγάλεις από μέσα σου. Δεν καθυστερώ, ναι, τα λέω τάχτη. Η μπαστούνα του ήταν τούτη, ναι. Την ήσουνε μεγάλη την μπαστούνα του. Κωστή μου την μπαστούνα σου! Και οι αρβίλες του είναι τούτες, και τις φορώ συνέχεια. Πάρετε ένα μπλάνο, τσαρβίλες. Τον τιμάς όμως τον άντρα σου, μπράβο. Ναι, τον εγώ μπράβο του λες κοπελιά μου. Λοιπόν, μου θυμίζεις τα νιάτα μου. Μα τι τιμητικό είναι αυτό. Πιο... Τόσο όμορφη. Ναι, ήμουν όμορφη. Μα σου φαίνεται, γιατί η ομορφιά δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Να το. Και ο Λευτέρης, το Λευτεράκι μου θυμίζει τον άντρα μου. Τον Κωστή. Παναγία μου, Παναγία μου. Την παστούνα σου και την είχε και μεγάλη. Λοιπόν, άκου να δείτε. Εγώ φταίω που πόθανε, ναι. Διότι τον καταπίεσα σεξουαλικά. Σε σημείο που ήταν βράδια που ξεχαρβαλώναμε τις ζουμιέντες του κρεβατιού. Ένα βράδυ λοιπόν τον καταπίεσα τόσο να πολύ που εσηκώθηκε όρθιος, μετά έπεσε να άσχελα ο Κωστής μου και έκανε ένα ναχασκίδες. Κάλεσα κατευθείαν τον ασθενοφόρο, ήρθανε τον... Αλλά μέχρι να τον επάμενε στο νοσοκομείο, είχε ποθάνει ο Κωστή. Όπως η λυπητήρια, λυπούμαστε πάρα πολύ. Ο Κωστή μου την παστούνα σου. Λοιπόν, μου λέει ο διευθυντής, κυρία Καμπουρομανόλενα, μου λέει, θα τον αφήσετε στο ψυγείο μερικές μέρες, να πάτε να κανονίσετε τα σχετικά με την κηδεία. Ωραία. Τον αφήνω, ήταν και ψηλό. Πολύ ψηλό. Πολύ ψηλό. Και μπαστούνα του, είδες πως μπαστούνα. Μεγάλη. Να ταιριάζουν αυτά. Λοιπόν, πάω και βρίχνω τον παπά. Του λέω, πάτερ του λέω, μου λέει κακομοίρα Καμπρομανός. Δεν υπάρχει διαθέσιμος τάφος. Δεν υπάρχει. Άστονε, μου λέει, για μια εβδομάδα. Μέχρι να ανοίξω με κανένα τάφο. Ωραία, του λέω. Περνά μια εβδομάδα, περνούνε δυο εβδομάδες, περνούνε τρεις εβδομάδες. Παπά μου, του λέω, πού είναι ο τάφος. Κακομοίρα, μου λέει, ο Δήμος δεν τον έχει ανοίξει. Τηλεφωνάει ο διευθυντής στο νοσοκομείο. Και μου λέει, κυρία Καμπρομανόλεμ, ελάτε να τον αναμαζόξετε, γιατί μας επιάνει πολύ χώρο. Διπλό ψυγείο θέλει, ψηλός είναι και εμείς έχουμε ανάγκες. Πάω λοιπόν, τον επέρνω. Πού να τον επάρνω. Πού να τον πάτε κι εσείς. Ναι, πού να τον επάρνω, κοπέλια. Με καταλαβαίνει, κοπέλια. Μα εγώ, γιατί είμαι τα νιάτα σας και καταλαβαίνω. Ενσυναίσθηση. Συσχετιστή. Λοιπόν, πού να τον επάρνω. Εγώ στο σπίτι έχω ένα ψυγιάκι τόσο ναι. Πώς θα τον διπλώσω να τον βάλω μέσα. Έχω όμως το γείτονά μου, το χασάπι, τον Κορακομανόλη. Τον Κορακομανόλη. Ναι, τον Κορακομανόλη. Κατέστονε, τον έχει ακουστά. Μπράβο, μωρέ Λευτεριό, μπράβο, τον Κορακομανόλη. Βέβαια. Μου λέει λοιπόν, φέρε μου τον συντέκνησα να τον εκκρεμάσω μένε στο ψυγείο μέσα μαζί με τα αρνιά και τα κατσίτια. Ωραία, του λέω. Τον πάω λοιπόν, τον κάθε πρωί επήγαινα, τον εθυμιάτιζα. Πάω την άλλη εβδομάδα, ανοίγω το ψυγείο, άφαντος και τα αρνιά και τα κατσίκια και ο Κωστής. Και ο Κωστής. Ο Κωστής που πήγε. Κωστή μου! Δεν πήρα τη λέμε αυτή λέξη. Κωστή μου την παντούλα σου και συνήθειες και εμένα. Του λέω σύντεκνε, τα γίνει κακομοίρα μου, λέει, συντέκνησα. Εχθές το βράδυ έβαλα έναν Αλβανό αγράμματο να φορτώσει τα αρνιά και τα κατσίκια στο φορτηγό, να τα στείλω στην Κομωτίνη. Και πήραν και τον Κωστή. Φόρτωσανε και τον Κωστή μου. Τον Κωστή μαζί. Χωρίς την μπαστούνα. Κωστή χωρίς την μπαστούνα. Κωστή μου, ζωντανός δεν πήγε στην Κομωτίνη και πήγε σαν προσταφένο. Πώς αλλά τον εγκαίρωδα ο πίσω. Επήγα σε εκείνα τα κούρια, πώς καλή ώρα τα λέει. Μου λέει, εμείς θέμενε 2.800 ευρώ να στον εφέρουμε. Πόσα! Κατέβα ένα κούρι πράγμα. Πολύ ακριβό. Μα η σκουλίκη που ήθελα να τον εφάνε στην Κρήτη. Θα τον εφάνε και πάνω. Και την Κομωτινή. Ωραία, την Κομωτινή.
Τον αγαπούσες όμως πολύ τον Κωστή. Μεγάλη αγάπη. Η μπαστούνα ξέμεινε. Είχε μεγαλύτερη αξία τον Κωστή. Τέλος, αυτό είναι.